Πίεση. Υποδεχόμαστε την κυρία Γαλλία Χριστίδη, υποψήφια ευρωβουλεύτρια με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλώς ήρθατε. Και την κυρία Πέγκη Σταθακοπούλου, υποψήφια ευρωβουλεύτρια με τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Και οι δύο από το χώρο του πολιτισμού. Ναι, ακριβώς, από το χώρο του πολιτισμού. Εμείς θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση. Αυτό ρωτάμε όλους τους υποψήφιους ευρωβουλευτές στην πρώτη ερώτηση. Γιατί είστε υποψήφια, κυρία Χριστίδου, και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας αν εκλεγείτε στο Ευρωκοινοβούλιο? Αρχικά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η απάντηση που έχω να δώσω σε πρώτο χρόνο είναι ότι πιο πολύ αισθάνομαι άνθρωπος εργασίας παρά άνθρωπος του πολιτισμού, να σας πω την αλήθεια. Εργάζομαι από 18 ετών, έχω δουλέψει δηλαδή και στον ιδιωτικό τομέα κλπ. Συνεπώς, πιο πολύ αισθάνομαι ανάμεσα στους ανθρώπους που εργάζονται από πολύ μικρή ηλικία παρά άνθρωπος του πολιτισμού, των τεχνών και των γραμμάτων κλπ. Αυτός ο τίτλος, ας πούμε. Υπάρχει και πνευματική εργασία. Δηλαδή και τα δύο, όλα εργασία. Απλά προέκυψε και κάποια πράγματα προκύπτουν στη ζωή. Εννοείται ότι δεν αντιμετωπίζεται ως εργασία ή τέχνη, έτσι, το να παράγει. Αφενός αυτό, αφενός αυτό. Και σε δεύτερο χρόνο, κάποια πράγματα έρχονται στη ζωή. Δηλαδή, δεν ξύπνησα μια ωραία μέρα και είπα θα κατέβω υποψήφια σε ευρωεκλογές. Ακριβώς το ίδιο πράγμα προέκυψε και στην ενασχόλησή μου με το τραγούδι και τη μουσική. Τώρα προέκυψε αυτό, δηλαδή μου έγινε μια πολύ τιμητική πρόταση, ιδίως για μια γυναίκα που ξέρουμε πόσο υποεκπροσωπούνται οι γυναίκες. Και σίγουρα, εφόσον είμαι στο ΣΥΡΙΖΑ οργανωμένο μέλος, δεν είμαι δηλαδή συνεργαζόμενη με το ΣΥΡΙΖΑ, είμαι δηλαδή από το 2008-2011 οργανωμένη, κοινωνικοποιήθηκα πολιτικά με τον Αλέξη τον Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα. Είναι η δεύτερη φορά που είμαι υποψήφια. Πρώτη ήταν στις εκλογές του Σεπτέμβρη του 2015, στις δύσκολες εκλογές εκείνες, τις προώρες. Και όταν έγινε τώρα η πρόταση αυτή, τη βρήκα ιδιαίτερα τιμητική, γιατί θέλω να αγωνιστώ κι εγώ με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε τις ανισότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που έχουν ξεκινήσει από την προηγούμενη πενταετία. Δηλαδή αυτό το σχέδιο εμβάθυνση ή διεύρυνση της δημοκρατίας και αυτό το σχέδιο υπέρ των πολιτικών της λιτότητας καθιερώθηκε από τότε. Και τώρα πρέπει όλοι μαζί να βάλουμε τις δυνάμεις μας ώστε να μην συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο. Πρέπει να γίνει αλλαγή. Ωραία. Και γι' αυτό είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ένας από τους λόγους βασικά που είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ είναι και αυτός. Κυρία Σταθακόπουλου, ίδια ερώτηση. Γιατί είστε υποψήφια και ποιες είναι οι προτεραιότητές σας αν εκλεγείτε? Η αλήθεια είναι ότι εγώ, εν αντιθέσει με τη Γαλλία, δεν προέρχομαι από τον κομματικό μηχανισμό του κόμματος που συμμετέχω στο ευρωψηφοδελτίο του. Είμαι ένας άνθρωπος που μέσα από την πορεία μου στην τέχνη, μέσα από την επιστήμη που έχω σπουδάσει, τις νομικές μου σπουδές, αισθάνθηκα με τη Νέα Δημοκρατία